Γεια σας, σας καλωσορίζουμε στο πρώτο podcast της νέας σχολικής χρονιάς. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σε αυτό το podcast είναι τα προγράμματα Erasmus και κυρίως τα ωφέλη τα οποία κερδίζει κάποιο άτομο με τη συμμετοχή του σε αυτά. Είτε είναι καθηγητής, είτε είναι μαθητής. Στο πρώτο μέρος του podcast έχουμε την τιμή να μας συνοδεύσουν η κυρία Τσακίρη, η κυρία Φελαχίδη και η κυρία Γιαχμουρίδη, οι οποίες θα μας μιλήσουν για τα ωφέλη της εμπειρίας τους στα προγράμματα αυτά. Ο λόγος περνάει στην κυρία Τσακίρη. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα αρκετά χρόνια από τη συμμετοχή μου στο Erasmus. Θυμάμαι, ήταν ένα πρόγραμμα που είχε ξεκινήσει το 2015. Συμμετείχα 3 χρόνια σε αυτό. Το θέμα του ήταν το θέατρο και ο κινηματογράφος. Και παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, έχω μόνο πολύ ευχάριστα πράγματα να θυμάμαι σε πολλούς τομείς. Μου έδωσε το πρόγραμμα αυτό αρχικά την ευκαιρία να έρθω πιο κοντά και να συνεργαστώ και με τους συναδέλφους του σχολείου, αλλά και με πολλούς μαθητές σε ένα άλλο επίπεδο, πέρα από το επίπεδο των μαθημάτων. Θυμάμαι ακόμα σχεδόν κάθε Κυριακή απόγευμα ερχόμαστε στο σχολείο για να δουλέψουμε πολύ ωραία project που το χαιρόμασταν όλοι και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και η θεματολογία του προγράμματος, που ήταν το θέατρο και ο κινηματογράφος, και θεωρώ ότι αποκόμισα σημαντικές γνώσεις πάνω σε αυτό. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω και να πάρουμε συνέντευξη από σκηνοθέτες, κριτικούς κινηματογράφου. Θυμάμαι είχαν έρθει εδώ να μας μιλήσουν καθηγητές του Πανεπιστημίου από τη Σχολή Κινηματογράφου. Φτιάξαμε πολύ ωραία πράγματα, γυρίσαμε ταινίες, θεατρικά, ταμπλό βιβάν. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ επικοδομητικό. Τώρα όμως όλα αυτά θα μπορούσα να τα κέρδιζα και από τη συμμετοχή μου σε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο. Κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνει Erasmus, η αλήθεια είναι, όταν είχαμε τις επαφές με τους εταίρους μας. Είτε πρόκειται σε επίπεδο φιλοξενίας, όταν φιλοξενήσαμε εμείς δηλαδή συναδέλφους και μαθητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης, είτε όταν είχα τη χαρά να φιλοξενηθώ εγώ στην Νάπολη της Ιταλίας, αντίστοιχα από κάποιους άλλους εταίρους. Θυμάμαι ακόμα ότι ήταν η εβδομάδα που εδώ στο σχολείο μας φιλοξενούσαμε τους εταίρους μας, ότι ήταν μια γιορτή. Δείξαμε όλοι τον καλύτερό μας σε αυτό. Για πρώτη φορά, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, είχα την ευκαιρία να συναντήσω εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες, να συζητήσουμε, να συνεργαστώ με ομάδες αποτελούμενες από παιδιά διαφορετικών εθνικοτήτων, να δείξουμε τη φιλοξενία μας, να δείξουμε την περιοχή μας. Ήταν πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και το ταξίδι μου στην Νάπολη. Η αλήθεια είναι. Έχω ταξιδέψει αρκετές φορές και με την οικογένειά μου και ως συνοδός σε 5ήμερη εκδρομή, αλλά η εμπειρία που έζησα στην Νάπολη δεν συγκρίνεται. Ήταν σαν να έζησα μια εβδομάδα σαν ντόπια. Είχα τους φίλους μας εκεί πέρα, τους Ιταλούς και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Μοιραστήκαμε πολύ ωραίες εμπειρίες. Ένιωθα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στις επικοινωνιακές μου δεξιότητες και στα αγγλικά μου, τα οποία πίστευα ότι δεν ήταν πολύ καλά, αλλά είδα ότι μπορούσα να συνεννοηθώ. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το ότι επισκέφθηκα ένα σχολείο μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας. Πρώτη φορά το έκανα, δεν το έχω ξανακάνει από τότε και μου άρεσε πάρα πολύ. Θυμάμαι ακόμα την χαρά των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και αλήθεια είναι ότι εισέπραξα κι εγώ αντίστοιχη χαρά. Οπότε έχω να θυμάμαι πραγματικά μόνο πολύ ευχάριστα πράγματα. Βέβαια, να πω την αλήθεια ότι είχα την τύχη να συμμετέχω μόνο στο ευχάριστο κομμάτι του προγράμματος, γιατί ό,τι είχε να κάνει με γραφειοκρατικά και διαδικαστικά τα είχαν αναλάβει άλλοι συνάδελφοι. Αλλά ήταν κάτι πολύ ευχάριστο και θα το ξαναέκανα. Πολύ ευχαρίστος. Γεια σου, Αναστασία. Γεια σας. Μαρία και Ευδοκία. Περίπου τα ίδια θα έλεγα και εγώ για την εκπαιδευτική συνεργασία με συναδέλφους άλλων χωρών, αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να μιλήσω για το εξής. Η συμμετοχή μου στο Erasmus μου άνοιξε έναν άλλο κόσμο, τον κόσμο της Ευρώπης. Επειδή δεν είμαι πολύ ταξιδεμένο άτομο, για μένα αυτό ήταν κάτι καινούριο, γεωγραφικά, πολιτισμικά, άνθρωποι άλλων χωρών, μεγάλων πρωτευουσών,
άλλες νοοτροπίες και ήταν πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Στην αρχή συμμετείχα αδειλά και διστακτικά, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και τώρα πλέον μπορώ να ταξιδεύω και μόνη μου, πιστεύω, στο εξωτερικό. Συμμετείχα στο ίδιο πρόγραμμα μαζί με την Μαρία, στο πρόγραμμα θεάτρου και κινηματογράφου και εκτός από αυτό, στη συνέχεια σε άλλα δύο προγράμματα, κινηματογράφου επίσης, αλλά και ένα πρόγραμμα αγροτουρισμού που είχε στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη. Το μεγαλύτερό μου πρόβλημα ήταν η γλώσσα. Τα αγγλικά, παρόλο που τα καταλαβαίνω, τα διαβάζω και τα γράφω, μου είναι πολύ δύσκολο να τα μιλήσω. Και ξαφνικά βρέθηκα σε έναν χώρο που μιλούσαν μόνο αγγλικά. Με ζόρισε αυτό, με πίεσε και με ανάγκασε να καθίσω να διαβάσω και να βελτιωθώ ως προς αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό το χρωστάω στο Εράσμους. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία με τα άλλα σχολεία, είναι όσα σας είπε η Μαρία. Μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω καινούργιες τεχνικές, καινούργια μαθήματα. Ο κινηματογράφος, για παράδειγμα, να είναι βασικό μάθημα στη Γαλλία, ενώ εμείς να προσπαθούμε να βρούμε χρόνο από τις Κυριακές μας για να κάνουμε κάτι τόσο διαφορετικό. Και κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι νιώσαμε αυτοπεποίθηση, γιατί είδαμε ότι δεν κάνουμε λιγότερα πράγματα από τους άλλους. Τις περισσότερες φορές θα έλεγα, χωρίς να περιευτολογήσω, κάναμε περισσότερα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Θεωρώ κέρδος επίσης τη συνεργασία με τα παιδιά και τα ξένα παιδιά, αλλά και τα παιδιά του σχολείου μας. Βρεθήκαμε κοντά, έξω από τις τάξεις, τα κουδούνια και τα καθιερωμένα και αυτό μας έδεσε, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη επαφή, γεγονός που βοήθησε και το μάθημά μας, το παραδοσιακό μάθημα μέσα στην τάξη. Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό θεωρώ το ότι γνωριστήκαμε μεταξύ μας οι ίδιοι συνάδελφοι και δημιουργήσαμε φιλίες. Κάτι που δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε στην καθημερινή ρουτίνα του σχολείου. Τι άλλο να σας πω, ότι χρειάστηκε χρόνος, ναι, δουλειά, προσπάθεια, ναι, αν και την περισσότερη δουλειά, ας πούμε, στα γραφειοκρατικά, όπως σας είπε και η Μαρία, την ανέλαβε η Ευδοκία και ο Βασίλης. Αλλά τα κέρδη ήταν τόσο πολλά για μένα και για τους περισσότερους, πιστεύω, που ναι, λέμε ναι στο Εράσμους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο σας, και την κυρία Τσακίρη και την κυρία Φελαχίδ, που μοιραστήκατε μαζί μας τις εμπειρίες σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα ο λόγος θα περάσει στην κυρία Γιαχμουρίδου, η οποία έλαβε μέρος συμμετοχή και στο πρόγραμμα ΚΑΛΠΑ-Α1 και σε πρόγραμμα ΚΑΠΑ-Α2. Πρώτα-πρώτα, εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά που είπαν οι συναδέλφισες ισχύουν στον ίδιο βαθμό και για μένα. Θέλω απλώς να τονίσω για μια ακόμα φορά το θέμα της αυτοπεποίθησης που αισθάνεται κάποιος όταν βγαίνει στο εξωτερικό, καθώς βλέπουμε ότι δεν υπολοιπόμαστε στην αξιοσύνη, στο γνωστικό επίπεδο, στις δεξιότητες, δεν υπολοιπόμαστε. Είμαστε το ίδιο ικανοί. Αν κάτι λείπει από το ελληνικό σχολείο, είναι το σύστημα. Ανθρώπους ικανούς και άξιους έχουμε. Τώρα, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τα προγράμματα τα ΚΑΠΑ-Α1. Τα κορίτσια, οι συναδέλφισές μου, δεν είχαν την τύχη που είχα εγώ να συμμετέχω σε προγράμματα ΚΑΠΑ-Α1, τα οποία αυτά που συμμετείχα εγώ και ο Βασίλης ο Πηγαδάς ήταν προγράμματα επιμόρφωσης. Δηλαδή, να πω δύο λόγια για αυτά, προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να εκπαιδευτούν, να επιμορφωθούν καθηγητές πάνω σε θέματα που τους απασχολούν. Λέω ένα παράδειγμα ότι ο Βασίλης ο Πηγαδάς, για παράδειγμα, είχε ένα επιμορφωτικό σεμινάριο στη μέθοδο CLIL. Έτσι. Τώρα, θα ήθελα λίγο περισσότερο να μείνω στο τελευταίο επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο παρακολουθήσαμε πριν από κάτι μήνες στη Βαρκελόνη, το οποίο είχε ένα ιδιαίτερο θέμα. Το θέμα του ήταν πώς γράφεις μία πρόταση για ένα πρόγραμμα Εράσμους με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Θα μου πεις, αξίζει ένα τέτοιο πρόγραμμα? Αξίζει πάρα πολύ. Γιατί?
Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν στα ευρωπαϊκά προγράμματα, γίνονται πάρα πολλές αιτήσεις, το αποτέλεσμα είναι ο ανταγωνισμός για τη χρηματοδότηση είναι πάρα πολύ μεγάλος. Άρα θα βοηθούσε πάρα πολύ, πιστέψαμε με τον Βασίλη και ίσχυε τελικά, ότι χρειαζόμασταν κατά κάποιον τρόπο μία καθοδήγηση για το πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα πρόγραμμα από την αρχή μέχρι το τέλος με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας κατά την τελική του αξιολόγηση. Γιατί ιδέες μπορείς να έχεις. Για να σε χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, πρέπει να τους πείσεις ότι αξίζει τον κόπο να διαθέσουν τα κονδύλια τους. Άρα, χωρίς χρήματα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να κάνουμε πολλά. Και χρειαζόμασταν αυτού του είδους την καθοδήγηση, γιατί το δικό μου στο σχολείο, Αναστασία, πρέπει να σου πω, παρά το γεγονός ότι εσείς του χρόνου θα είστε φοιτητές, το δικό μας το σχολείο θα συνεχίσει να προσπαθεί και να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των προγραμμάτων Εράσμους. Αυτά από μένα, Αναστασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος του podcast μας, στο οποίο θα μας μιλήσουν οι μαθητές για τις εμπειρίες τους στα προγράμματα αυτά. Επιστρέψαμε και πάλι μετά από την όμορφη συζήτηση που είχαμε με τις καθηγήτριές μας. Ο λόγος περνάει στους μαθητές του σχολείου μας για το ίδιο θέμα. Μαζί μας έχουμε την Γρηγορία Κολοκυθά, την Αναστασία Φελαχίδου, τον Γιάννη Κουρτίδη και την Εύφη Κουρτίδου. Οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν στα προγράμματα Εράσμους, αλλά έχουμε εδώ πέρα και μια εξαίρεση, τη Γρηγορία, η οποία θα μας εξηγήσει για ποιο λόγο δίστασε να μας κάνει την τιμή. Γεια σας και από μένα, γεια σου Αναστασία. Πράγματι δεν συμμετείχα στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους και κατά κύριο λόγο θεωρώ πως οφείλεται η απουσία τόλμης που με χαρακτηρίζει με την είσοδό μου στο Λύκειο. Δεν ήμουν σίγουρη για το κατά πόσο θα μπορούσα να ανταπεξέλθω στις μαθητικές μου υποχρεώσεις την ίδια στιγμή που θα βρισκόμουν στο πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα η ανησυχία μου για το άγνωστο, για μια κατάσταση με την οποία δεν έχω ξαναέρθει σε επαφή, δεν έχω ξαναβιώσει, μια ροή που δεν έχω συνηθίσει, ένας ξένος χώρος, η επαφή μου με άτομα τα οποία δεν είχα ξαναδεί, δεν ήξερα πώς να συμπεριφερθώ, η επαφή μου με διαφορετικές νοοτροπίες που ίσως να μην συμβάδιζαν με τις δικές μου με κράτησαν πίσω και αυτή ήταν η βασική λόγη για τους οποίους δεν συμμετείχα στα προγράμματα. Την απόφαση αυτή την έχεις μετανιώσει? Η αλήθεια είναι πως αν γύριζα το χρόνο πίσω θα έλεγα ναι στη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα. Οι εμπειρίες των συμμαθητών και φίλων μου με έκανα να αλλάξω εντελώς τη γνώμη μου για τις δράσεις. Είδα ότι έχασα εμπειρίες, έχασα γνώσεις, οι οποίες ίσως να με είχαν διαμορφώσει διαφορετικά σαν άνθρωπο. Και ναι, το έχω μετανιώσει. Στα προγράμματα Εράσμους που πιθανόν θα σου δοθεί η ευκαιρία στο Πανεπιστήμιο να συμμετέχεις, θα πεις ναι? Με σωστή ενημέρωση θεωρώ ότι θα μπορούσα να συμμετέχω και να κερδίσω το χαμένο χρόνο που έχασα τις προηγούμενες χρονιές στο Λύκειο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγορία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και τώρα ο λόγος περνάει στην Αναστασία του Φελαχίδου, η οποία εκτός από ότι συμμετείχε η ίδια σε προγράμματα Εράσμους, είχε βασικά φιλοξενήσει και όλες ένα άτομο στο σπίτι της. Γεια σας. Εγώ είμαι η Αναστασία. Και είχα τη δυνατότητα να φιλοξενήσω την Ισπανίδα Ελένα για ένα μήνα στο σπίτι μου. Αυτή είναι μια όμορφη εμπειρία, η οποία διακρίνεται σε αρνητικά και φυσικά θετικά στοιχεία. Από τη μια μεριά η καθημερινότητά μου έγινε ελαφρώς ζόρικη, διότι υπήρχε χάσμα επικοινωνίας τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, γιατί δεν γνωρίζουν όλοι την αγγλική γλώσσα.
Έτσι έπρεπε εγώ να μεταφράζω τα περισσότερα λόγια των υπολείπων στην κοπέλα για να συμμετέχει στη συζήτηση ή αντίστοιχα στο μάθημα. Βέβαια, έτσι είχα την ευκαιρία να εξασκήσω τις επικοινωνιακές μου ικανότητες στη γλώσσα των Αγγλικών. Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο είναι οι διάφορες και διαφορετικές υποχρεώσεις που είχαμε εγώ και άλλη κοπέλα. Ο συντονισμός προγράμματος ήταν λιγάκι δύσκολος. Από την άλλη μεριά, δεν πάβουν να υπάρχουν θετικά στοιχεία. Η Ελένα είχε τη δυνατότητα να βιώσει με όλες τις αισθήσεις τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κουλτούρα. Είχα κι εγώ όμως την ευκαιρία να μάθω επιφανειακά για τον ισπανικό πολιτισμό, αφού υπήρχαν διαφορές μεταξύ αυτών των πολιτισμών. Υπάρχει κάποια ανάμνηση, κάποια εμπειρία η οποία σου έχει μείνει έντονα? Ναι, φυσικά. Μία ξέχαστη εμπειρία που θα έχω να θυμάμαι είναι η παρέλαση της Ισπανίδας κοπέλας για την 28η Οκτωβρίου. Όλοι γνωρίζουμε πως η 28η Οκτωβρίου αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές ημέρες για εμάς τους Έλληνες και το θεώρησα πολύ σημαντικό που μας θύμισε. Και μια τελευταία ερώτηση είναι αυτή που έκανα και στη Γρηγορία. Αν στο μέλλον θα συμμετέχεις και εσύ σε κάποιο πρόγραμμα Εράσμους στο Πανεπιστήμιο? Φυσικά, αν έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, θα συμμετέχω, διότι θεωρώ πως υπάρχουν πολλά κέρδη. Αρχικά, θα έχω την ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα τον εαυτό μου, να αποκτήσω εμπειρία μέσω των προκλήσεων που θα έχω να αντιμετωπίσω μόνη μου, χωρίς την βοήθεια των γονιών μου ή των φίλων μου. Έπειτα, θα γνώριζα καλύτερα το άλλο άτομο που αναγκαστικά θα μέναμε μαζί ή θα είχαμε πολύ στενή επαφή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα τα αδέρφια Κουρτίδη, τα οποία και τα δύο συμμετείχαν σε ό,τι ήταν δυνατό να συμμετάσχουν. Αρχικά είχαμε την ευκαιρία και ήμασταν πολύ τυχεροί που μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε δύο κινητικότητες και οι δυο μας. Αρχικά επισκεφτήκαμε την Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα τη Μαδέιρα, αλλά και τη Λισαβόνα. Και επίσης την ίδια χρονιά, το καλοκαίρι, πήγαμε στην Ισπανία, όπου και ήδη είχαμε την τιμή να μας φιλοξενήσουν δύο διαφορετικά σπίτια στο Αλμάγρο της Ισπανίας. Όπως επίσης είχαμε και την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε και εμείς οι ίδιοι την ίδια κοπέλα στην οποία ο αδερφός μου, ο Γιάννης, έμεινε εκείνες τις μέρες. Και θα σας μιλήσουμε στη συνέχεια για περισσότερες λεπτομέρειες. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο, από τη φιλοξενία της Μαρίας στην Ελλάδα. Γεια σας, εγώ είμαι ο Γιάννης. Εγώ να πω ότι έχουμε ακούσει πολλούς φιλόλογους και τα κορίτσια που μίλησαν πριν από λίγο. Εγώ θα τα πω λίγο πιο απλά. Έχω να πω ότι αρχικά η Μαρία ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Την περνούσαμε εμείς 2 χρόνια, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι... Οι σχέσεις που είχαμε ήταν λίγο πιο... Τώρα, τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Να πω ότι η Μαρία ήταν ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι και αυτόν τον ένα μήνα που τη φιλοξενήσαμε εδώ πέρα στο σπίτι μας δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ήταν και ένα πάρα πολύ ήσυχο κορίτσι επίσης. Κάναμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σε αυτό βοήθησαν πάρα πολύ οι γονείς μας. Όπως πηγαίναμε, ας πούμε, κάθε Κυριακή σε κάπου, δηλαδή σε μια ταβέρνα, κάπου πήγαμε σε πάρα πολλά ωραία μέρη. Πήγαμε και στους Φιλίππους εδώ πέρα στην περιοχή μας. Γενικότερα πιστεύω ότι πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και αυτή πέρασε πάρα πολύ ωραία, καθώς και στην καθημερινότητά μας πάντα είχαμε κάτι να κάνουμε. Αλλά το μόνο λίγο που με δυστύχησε ήταν το γεγονός ότι καθημερινά είχαμε πολλές υποχρεώσεις και για το σχολείο και για τα φροντιστήρια. Οπότε και κυρίως κυρίως στις απογευματινές ώρες δεν είχαμε τόσο πολύ χρόνο μαζί, γιατί
όπως είχε και αυτή να διαβάσει για το σχολείο της στο Αλμάγρο, έτσι είχαμε και εμείς. Οπότε αυτό. Κάποια ξεχωριστή ανάμνηση την οποία θες να μοιραστείς μαζί μας? Δεν θα ξεχάσω με τίποτα εκείνη την ημέρα την οποία στο σπίτι μας μπροστά στην αυλή μας είχαμε κάνει έναν γύρο τον οποίο τον έψε ο πατέρας μου και είχαμε μαζευτεί εκεί πέρα πάρα πολλά άτομα, ήμασταν γύρω στα 20 με 30 άτομα. Κάναμε πάρα πολύ καλή παρέα, χορέψαμε πάρα πολλούς χορούς και πιστεύω ότι αυτή η μέρα θα της μείνει ξεχαστή όπως έμεινε και σε μένα. Και επίσης πιστεύω ότι εσύ, ειδικά Γιάννη, πρέπει να μας μιλήσεις για τις φιλίες μέσα στο Εράσμους και το πώς κατάφερες να συνεχίσεις το Εράσμους εκτός Εράσμους. Έχω να πω ότι είχα την ευκαιρία να γνωρίσω ίσως τον καλύτερο μου φίλο, τον Μαρτίν, ο οποίος είναι Ισπανός από το Αλμάγρο. Με αυτόν πήγαμε μαζί και στην Πορτογαλία, στη Μαδέρα, αλλά και στην Ισπανία. Και μετά από μια τόσο καλή φιλία, θεώρησα σωστό πως είναι να τον προσκαλέσω εδώ πέρα στην χώρα μου, στην Ελλάδα και στο σπίτι μου σίγουρα. Και αυτός φυσικά δέχθηκε. Οπότε αυτόν τον Αύγουστο είχε κλείσει από μόνος του εισιτήρια και ήρθε ευτυχώς και επιτέλους στην Ελλάδα μετά από τόσο καιρό που είχα να το δω. Και χάρηκα πάρα πολύ που τον είδα, γιατί μετά από πόσους μήνες ξανά είδα τον καλύτερο μου φίλο. Και έχω να πω ότι αυτή η εβδομάδα που έμεινε, αυτές οι 7 μέρες που έμεινε εδώ πέρα στην Ελλάδα, ήταν αξέχαστες. Κάθε μέρα κάναμε κάτι, του έδειξα ακριβώς πώς είναι να ζεις σε έναν παραθαλάσσιο χώρο. Πηγαίναμε κάθε μέρα στη θάλασσα, κάναμε κάθε μέρα κάτι. Τι να σας πω, ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και πιστεύω ότι και αυτού θα τη μείνει ξέχαστη σίγουρα. Και ευελπιστώ στο μέλλον να κάνουμε και κάτι το ίδιο, αλλά στην Ισπανία. Και όπως αναφέρε πριν η Έφη, συμμετείχατε σε 2 προγράμματα Εράσμους. Θα ήθελα να πω το ότι η τόσο μεγάλη προθυμία και των 2 μας άνθησε λόγω της αδερφής μας, η οποία και αυτή συμμετείχε πριν μερικά χρόνια στο Εράσμους. Και θυμόμαστε και είδε ξεκάθαρα τον ενθουσιασμό της και την χαρά της και όταν φιλοξενήσαμε τότε μία κοπέλα από την Πολωνία, αλλά και όταν η ίδια επισκέφτηκε, όταν η ίδια πήγε στη Γαλλία και κέρδισαν με την ομάδα της σε έναν διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους. Και τη θυμάμαι ξεκάθαρα να μας παίρνει τηλέφωνο και να κλαίει από τη χαρά της. Και πραγματικά αυτή η στιγμή μου έχει μείνει ξέχαστη και γι' αυτό υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι κι εγώ σίγουρα θα συμμετείχα σε αυτό για να βιώσω κι εγώ κάτι παρόμοιο. Και έτσι και κάναμε. Και ναι, όπως είπε η Αναστασία, συμμετείχαμε, όπως βασικά είπα κι εγώ, συμμετείχαμε και στα 2 ταξίδια, στη Μαδέιρα και στο Αλμάγρο της Ισπανίας, στα οποία ταξίδια κάναμε πραγματικά πράγματα τα οποία δεν είχα φανταστεί ποτέ στη ζωή μου ότι θα κάνω. Παραδείγματος χάρη να κόβω ζαχαροκάλαμα στη Μαδέιρα και να φτιάχνουμε χυμούς από αυτά ή να κάνουμε άλλα τόσα πράγματα στην Ισπανία, στην οποία η Ισπανία ήταν μαζί μου και η Αναστασία, η οποία θα ήθελα να σας πει κάποια πράγματα και γι' αυτό. Στην Πορτογαλία, όχι στην Ισπανία, αλλά δεν πειράζει. Εγώ γενικά αυτό που θέλω να πω για το Εράσμους είναι ότι πέρα από τις δεσμούς φιλίας που είπε ο Γιάννης, είναι ότι και μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από τη φούσκα ασφάλειας στην οποία βρισκόμαστε, που μας προσφέρει η ρουτίνα μας και αντιμετωπίζουμε τους φόβους μας. Δηλαδή, εγώ έχω υψοφοβία και βρέθηκα στο να προσγειώνομαι στο πιο επικίνδυνο, σε ένα από τα πιο επικίνδυνα αεροδρόμια του πλανήτη. Κάτι που για μένα ήταν, νομίζω ότι θα μείνει ξεχαστό. Εγώ να πω τώρα ότι όταν προσγειωνόμασταν εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, η Σία είχε πιάσει εμένα και την κυρία Ευδοκία από το χέρι πάρα πολύ δυνατά, επειδή ακριβώς είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Θα ήθελα να συνεχίσω εγώ λέγοντας ότι οι δραστηριότητες, τα project που κάναμε, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν στο μάθημα της ημέρας μέσα σε μια αίθουσα στο σχολείο, διότι περιείχαν πράγματα, δραστηριότητες,
οι οποίες ήταν πολύ πρακτικές και χρειαζόταν να επισκεφτούμε χώρους και άλλους τόπους για να τα, για να τα κάνουμε. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να αναφερθώ στο ότι για πολλούς το ταξίδι είναι ο στόχος, είναι ο σκοπός, είναι ο κύριος λόγος που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Αλλά εγώ θα ήθελα να μείνω στο ότι προσωπικά πιο πολύ μου άρεσε η διαδικασία του να συνεργάζομαι μαζί με τους συμμαθητές μου και να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Μαζευόμασταν σε σπίτια, δημιουργούσαμε ταινίες, μέχρι και ταινίες, ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Και το ταξίδι ουσιαστικά ήρθε σαν το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ήταν ο σκοπός μας. Ήτανε μια δυνατότητα που ήμασταν τυχεροί και την πήραμε. Να πω ότι δεν ήμασταν ακριβώς τυχεροί, αλλά για αυτή τη δυνατότητα παλέψαμε πάρα πολύ και οι δύο, πιστεύω. Καθώς με παρουσιάσεις, με τις ταινίες που προανέφερες εσύ, Έφη, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ και πιστεύω ότι αυτές οι δύο εκδρομές ήταν κάτι πάρα πάρα πολύ καλό και πιστεύω πως το αξίζαμε κιόλας. Και για κλείσιμο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρετε και οι δύο το να μας πείτε μια ξεχωριστή εμπειρία από τη διαμονή σας στην Ισπανία, γιατί φιλοξενηθήκατε, είσαστε τα μόνα παιδιά τα οποία φιλοξενηθήκαν σε σπίτι. Ωραία. Εγώ δεν θα μιλήσω για μια τόσο ευχάριστη ανάμνηση, γιατί σίγουρα υπάρχουν και κάποιες αρνητικές αναμνήσεις μέσα σε όλο αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν φτάσαμε στην Ισπανία, στο χωριό το οποίο θα φιλοξενούμασταν εγώ και ο αδερφός μου, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ μικρό χωριό, σκοτεινό, άδειο. Και όταν φτάσαμε και κατεβήκαμε από το λεωφορείο, ήμασταν εμείς οι δύο οι μόνοι που θα φιλοξενούμασταν. Οπότε δεν ένιωθα και την παρέα της ομάδας μου για να νιώθω πιο άνετα. Και κατεβήκαμε από το λεωφορείο και βλέπω τους γονείς της κοπέλας, την κοπέλα, τους χαιρετάω. Και απλά ένιωσα τόσο φοβισμένη εκείνη τη στιγμή, διότι βρισκόμουν σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον, το οποίο δεν περίμενα να αντικρίσω αυτό το πράγμα. Και ενώ οι γονείς της κοπέλας και η κοπέλα ήταν πραγματικά πάρα πολύ φιλόξενοι και υπέροχοι άνθρωποι, το αίσθημα του φόβου που ένιωσα εκείνη τη στιγμή πραγματικά με πλημμύρισε και ίσως εκείνη τη στιγμή ένιωσα κάποιους ενδιασμούς για αυτό που κάνω, αλλά αυτός ο φόβος μετά εξαλείφθηκε και γι' αυτόν τον λόγο η εμπειρία μου ήταν πραγματικά υπέροχη. Εγώ να πω ότι αντίθετα, την μέρα που πήγαμε στο χωριό εκείνο στον Ποθουέλο, με το που κατέβηκα από το λεωφορείο, αντίκρισα τον πατέρα της Μαρίας, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ καλός και φιλόξενος άνθρωπος. Και θυμάμαι όταν μπήκα στο σπίτι, με περίμενε ένα μεγάλο τραπέζι το οποίο πάνω είχε, βασικά το τι δεν είχε να πω, είχε σαλάτες, είχε πάρα πολλά πιάτα παραδοσιακά της Ισπανίας, τα οποία ήταν όλα πεντανόστιμα και αυτή η φιλοξενία πιστεύω ότι θα μείνει ξέχαστη, επειδή και η μητέρα της Μαρίας και ο πατέρας της αλλά και τα αδέρφια της ήταν πάρα πάρα πολύ καλοί άνθρωποι και νομίζω μου άφησαν μια πάρα πολύ καλή εικόνα και για τους Ισπανούς γενικότερα, αυτό έχω να πω. Να μην ξεχάσω να θέσω εσάς και την ερώτηση που τέθηκε και στους προηγούμενους, αν θα συμμετέχετε στο μέλλον σε πρόγραμματα Erasmus. Χωρίς καμία αμφιβολία, χωρίς κανέναν ενδιασμό, η απάντησή μου είναι ναι, σε οτιδήποτε ευκαιρία μου δοθεί στο μέλλον, σίγουρα θα πω ναι και δεν με νοιάζει το πού θα είναι, με ποιον θα είναι, τι θα είναι. Γιατί σίγουρα θα το κάνω. Θα το πω με τρεις λέξεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Και εσάς σας αποχαιρετούμε και ελπίζουμε να μην σας κουράσαμε και να ευχαριστηθείτε και το επόμενο μας podcast.